Σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία και το επιχειρήν, η Τράπεζα Πειραιώς, μέσα από το πρόγραμμα Αναπτυξιακή Τραπεζική, έρχεται να δώσει νέα όθηση στην ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών. Η Τράπεζα Πειραιώς, προετοιμαζόμενη για την επόμενη μέρα της σταθεροποίησης και της προοδευτικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, εισαγάγει ένα πρόγραμμα που το έχουμε ονομάσει Αναπτυξιακή Τραπεζική. Η κεντρική ιδέα αυτού του προγράμματος είναι η συγκέντρωση και ο συντονισμός όλων των παράλληλων δράσεων που απαιτούνται και σε συνδυασμό με όλα τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να υποστηρίξει καινοτόμες νέες ιδέες οι οποίες θα είναι η απαρχή της παρακίνησης της ελληνικής οικονομίας. Όπως αναφέρουν κορυφαία στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, στις προκλήσεις των καιρών η επιχειρηματικότητα και το τραπεζικό σύστημα πηγαίνουν χέρι-χέρι με τα σωστά εργαλεία στήριξης να είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Τα τελευταία χρόνια, βεβαίως, με τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία, ο επιχειρηματικός κόσμος, βεβαίως και οι ελληνικές τράπεζες είχαν να αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκλήσεις. Νομίζω πως επιχειρηματικότητα και τραπεζικό σύστημα πάνε χέρι-χέρι και εδώ είμαστε να πούμε ότι είμαστε πάλι παρόντες για να υποστηρίξουμε την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Το μήνυμά μας είναι όποιοι έχουν νέες καινοτόμες ιδέες να έρθουν σε εμάς, να δούμε μαζί τους τα επενδυτικά τους σχέδια, να τα αναλύσουμε και να κάνουμε τις ιδέες πράξη. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης όπως αυτές καταγράφονται και στο εν λόγω πρόγραμμα παρουσιάστηκαν χτες σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με ομιλητή τον πρώην Υπουργό Οικονομίας Νίκο Χριστοδουλάκη. Η αξιοποίηση της ενέργειας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες για απασχόληση αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο συνεδρίου του ΙΤΕ με τίτλο «Η Κρήτη έχει ενέργεια». Μέσα από στοχευμένα εργαστήρια έγινε η καταγραφή των αναγκών, σημαντικά δεδομένα τα οποία αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό αναπτυξιακών δυνατοτήτων στο νησί μας. Μεγάλες νέες ανάγκες σε ζητήματα κατάρτισης και δημιουργίας νέων εξειδικευμένων επαγγελμάτων σε σύγχρονες ειδικότητες εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ενεργειακών πόρων, όπως αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο ΙΤΕ, με τίτλο «Η Κρήτη έχει ενέργεια». Ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τη διεθνή αγορά και να μπορέσουμε να μπούμε και εμείς σταδιακά μέσα στο θέμα της ενέργειας, στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, είναι απαραίτητο να εξειδικευτούν οι άνθρωποι στα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα δημιουργήσει και καινούργιες θέσεις εργασίας, διότι, ξέρετε, η Κρήτη βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο, έτσι, από άποψη ηλιακής ενέργειας, για παράδειγμα, είμαστε στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσαμε να είμαστε. Κάποια πράγματα που πρέπει να λύσουμε είναι το θεσμικό πλαίσιο. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο παίζουν τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση ενεργειακών προγραμμάτων και όχι μόνο. Αλλά και ευρωπαϊκά έργα τα οποία μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις ή άλλου είδους δράσεις όπως κοινοπραξίες μεταξύ δήμων και συνεργασίες δήμων και πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν μελέτες. Πώς μπορεί να προωθηθεί η εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση ώστε να υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στα ενεργειακά θέματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο συνέδριο σε σχέση με την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων, ενώ διερευνήθηκε και η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να γίνει μια πρώτη, αν θέλετε, καταγραφή των προβλημάτων, των κοινών προβλημάτων, να δούμε λύσεις στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε. Τα εργαστήρια τα οποία συνεδρίασαν ανέδειξαν πολλές δυνατότητες για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Το συνέδριο συνδιοργάνωσαν το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.